Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Αυτό το βιβλιαράκι προέκυψε η ιδέα του κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που είχε διεξάγει το Ίδρυμα Ρόζα Λουξεμβούργο, όπως σας είπε και η Ιωάννα. Βέβαια ήταν μια ιδέα την οποία και με τον Βασίλη και με άλλους ανθρώπους τη συζητάγαμε πάρα πολύ καιρό ως αναγκαιότητα. Αυτό που συζητάγαμε είναι ότι το μεταναστευτικό, παρότι αποτελεί ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα της εποχής μας, δηλαδή εγώ έχω την αίσθηση ότι μετά το μνημόνιο μπορεί να είναι και το πιο πολύ συζητημένο ζήτημα. Παρόλα αυτά, η όλη κουβέντα γύρω από το μεταναστευτικό κυριαρχείται στην καλύτερη περίπτωση από άγνοια και στη χειρότερη περίπτωση από υποκρισία, στο δημόσιο λόγο τώρα λέω. Αφενός δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή ρέπει γενικώς επικίνδυνα προς τα ακροδεξιά, για να το θέσω έτσι κομψά, και για την οποία το θέμα του μεταναστευτικού αποτελεί πρωτίστως ειδικό προεκλογικής χρήσης και πρόκλησης ενός ηθικού πανικού στην κοινωνία. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε και ένα κομμάτι, αυτή τουλάχιστον η δικιά μου διαπίστωση, του αριστερού, του δημοκρατικού, του προοδευτικού κόσμου, τέλος πάντων όπως θέλετε πείτε το, ο οποίος κοιτάει το μεταναστευτικό με μία μηχανία, η οποία μηχανία, η δικιά μου αίσθηση, είναι ότι πηγάζει και από ένα φόβο ότι για να υποστηρίξει το θέμα του μεταναστευτικού αυτή τη σκοπιά, ο μόνος σου τρόπος και το μόνο σου όπλο είναι η προσφυγή σε διακηρυκτικές αρχές σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εγώ αυτό που λέω και αυτό που λέμε νομίζω μαζί και με τον Βασίλη είναι ότι προφανώς ο σεβασμός των αρχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι καθόλου αμεριτέως και φυσικά και τα επικαλούμαστε. Απλά αυτό που επικαλούμαστε επίσης και επικουρικά είναι ότι για το μεταναστευτικό υπάρχουν και πρακτικές λύσεις. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι πρακτικές, είναι δύσκολες, είναι λιγότερο κοστοβόρες από αυτές που ήδη εφαρμόζονται και το θέμα κάθε φορά όταν λοιπόν προκρίνουμε τις μεν τις δε είναι να επιλέξουμε και ποιος θέλουμε να κερδίσει από την κάθε λύση. Δηλαδή η κοινωνία συνολικά και μαζί με αυτήν και οι μετανάστες ή η ακροδεξιά ιστερία και διάφοροι επαγγελματίες, τέλος πάντων υπερπατριώτες. Αυτή ήταν το δικό μου το σκεπτικό κυρίως. Τα επιχειρήματα αυτά και τις πρακτικές λύσεις στο βαθμό που μπορούμε και εμείς να τις ενιοποιήσουμε φυσικά δεν είναι τέλειες και σηκώνει και πολύ κουβέντα. Προσπαθήσαμε να τις καταγράψουμε σε αυτό το βιβλιαράκι με τρόπο ευσύνοπτο, με τρόπο κατανοητό, με τρόπο εύρυπτο, με έναν τρόπο γενικώς λίγο παιδαγωγικό και χαίρομαι και πάρα πολύ που διάφοροι φίλοι που ασχολούνται με την εκπαίδευση με διάφορους τρόπους μου λένε ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ας πούμε, και ως ειδικό εκπαιδευτικό. Νομίζω ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που σκεφτόμασταν. Άρα η ιδέα είναι ότι χρειαζόμαστε ένα λόγο απλό, αλλά όχι απλοϊκό, ένα λόγο ρεαλιστικό. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα οπλοστάσιο επιχειρημάτων για μια μεταναστευτική πολιτική η οποία συνδυάζει τον καλώς νοούμενο ρεαλισμό με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ταυτόχρονα, σε ό,τι με αφορά κιόλας, μία ανάγκη να επαναπατρίσουμε κάποιες έννοιες στο δικό μας χώρο. Όπως την έννοια της ασφάλειας, ας πούμε, την οποία τα τελευταία χρόνια πολύ εύκολα την αφήσαμε γενικώς να την καπηδευτεί ένας άλλος χώρος και νομίζω ότι με σοβαρότητα και ειλικρίνεια πρέπει να την ξανασυζητήσουμε. Και όπως και την έννοια της κοινής λογικής, η οποία είναι μια επαναστατική έννοια, ας πούμε, πλέον στην κοινωνία, ειδικά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Εμείς υποστηρίζουμε ότι η ένταξη, η συμπερίληψη, η νομιμοποίηση και εν πάση περιπτώσει πολιτικές που κυρίως βάζουν αυτό μπροστά είναι λιγότερο κοστοβόρες και όταν λέω κοστοβόρες εννοώ και σε χρήματα και σε κοινωνικό υλικό από ότι η αρχή του αποκλεισμού, του εγκλεισμού κτλ. Φυσικά στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Αυτά ως πρώτη σκέψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.